Σαφείς αιχμές εναντίον της Γερμανίας για τον αποκλεισμό της Ελλάδας για δεύτερη φορά από την τηλεδιάσκεψη του Βερολίνου για το Λιβικό, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου στη γερμανική πρωτεύουσα, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Είμαστε εξαιρετικά δυσαρεστημένοι από το γεγονός ότι η Γερμανία, εμένοντας αιμονικά σε μια τακτική, δεν μας κάλεσε αυτή τη φορά σε αυτή τη συνάντηση. Και αυτή τη δυσαρέσκεια την έχω και εγώ διαμηνήσει στον συνάδελφό μου. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και σε επίπεδο του Πρωθυπουργού. Ο αποκλεισμός της Ελλάδας από τη Γερμανία προκαλεί δυσαρέσκεια στην Αθήνα, αλλά και κριτική στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για την απουσία της χώρας από τη γερμανική πρωτοβουλία, την ώρα που το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο συνιστά ένα από τα αγκάθια στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο αποκλεισμός της χώρας μας από τη διαδικασία του Βερολίνου δείχνει τόσο τον επικοινωνιακό τρόπο με τον οποίο ασκεί η κυβέρνηση την εξωτερική πολιτική, όσο και το κενό στρατηγική της. Με την πανοκρουσία σου μας είχε διαβεβαιώσει ο κύριος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα επιστρέφει στη Λιβύη, ενώ τώρα βλέπουμε στο τραπέζι του διαλόγου να είναι η αποκλεισμένη Τουρκία και εμείς να απουσιάζουμε. Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ υπονομεύει ανοιχτά τη χώρα μας. Η Ελλάδα δεν προσκλήθηκε στη δεύτερη διάσκεψη σε σχέση με το θέμα της Λιβύης. Αναρωτιέται κανείς, η ελληνική κυβέρνηση έχει υπόψη της αυτόν τον αποκλεισμό? Επιχείρησε να παρέμβει. Η σύνδεση των ελληνοτουρκικών με τις ευρωτουρκικές σχέσεις προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα, η οποία επιδιώκει να αποσυνδέσει τις ελληνοτουρκικές διαφορές από την ευρωπαϊκή της προοπτική. Avrupa Birliği Türkiye sorunu haline getirdik dedi. Bu yöntemle Türkiye'ye yaptırılacak hiçbir şey yok. Bunu bu coğrafyada biz yaşıyoruz. Bu coğrafyadaki sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz. Την ίδια ώρα η Αθήνα πάντως συνεχίζει την τακτική των στρατιωτικών συνεργασιών. Κάνουμε την παρουσία μας σήμερα εδώ μαζί με όλους αυτούς τους εκπροσώπους των χωρών οι οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία τους και τους οποίους ευχαριστώ πολύ. Με εντυπωσιακές επιδείξεις διάσωσης και ρήψης αλεξιπτωτιστών ολοκληρώθηκε χθες στον Αυλώνα η άσκηση ορίων 2021, στην οποία συμμετείχαν ειδικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.